Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτου. Κοντά σας σήμερα, Πέμπτη, σε μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Έχουμε λιακάδα εδώ, καλοκαιράκι πλέον. Καλωσορίζουμε τους πάντες στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πάντα να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι. Υγεία και χαρά, Χριστός Ανέστη σε όλους και πάλι. Καλή σας μέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Κίνα, Ιαπωνία, Ρωσία, Ινδικό ωκεανό, Φιλιππίνες και όλες αυτές τις περιοχές. Καλό βραδάκι να έχετε στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, Ευρώπη. Καλό απογευματάκι εδώ στις ΗΠΑ, στο Καναδά και στην Λατινική Αμερική. Καλό μεσημέρι να έχετε στη Χαβάη. Έχουμε πάρα πολλούς φίλους που μας βλέπουν καθημερινώς στην Χαβάη, πάρα πολλούς φίλους. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή μας Ελεύθερη Γνώμη θα έχουμε τον Παναγιώτη Τουλάτο. Εδώ τον βλέπουμε. Γεια σου Παναγιώτη, αγαπητέ φίλε, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, κύριος. Λοιπόν, πώς θα πέρασες το Πάσχα, καλά? Πάρα πολύ ωραία. Είναι η ωραιότερη γιορτή των Ελλήνων, η σπουδαιότερη της Ορθοδοξίας. Τα ωραιότερα μηνύματα, ναι, στον άνθρωπο θα τα πούμε μετά. Υπέροχα, δόξα τω Θεώ. Αυτό το καλύτερο από όλα. Αυτό το καλύτερο από όλα. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι, κατά πρώτον και κύριο να πούμε το εξής, να συλληπιθούμε τον Έλληνα πιλότο που ήταν ένας από τους πολύ καλούς πιλότους που σκοτώθηκε σήμερα. Υπήρχε κάποιο ατύχημα σε ένα από τα πολεμικά μας αεροπλάνα, της ελληνικής πολεμικής μας αεροπορίας. Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε, πώς, διότι αυτό το αεροπλάνο, άμα πάθει κάποια βλάβη το αεροπλάνο, ξέρετε, ο αλεξιπτωτιστής, ο πιλότος, πατάει ένα κουμπί και τον πετάει έξω και αυτός πέφτει με αλεξίπτωτο στη θάλασσα ή στη γη. Ούτε αυτό δούλεψε, δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Θα μάθουμε το τι έγινε, θα σας ενημερώσουμε, αλλά δεν ήταν ατύχημα. Όπως σας είπα χτες, και δεν πέφτω έξω, ότι εδώ και ένα χρόνο, Παναγιώτη, για θυμάσαι, είχαμε πει για τον Τραμπ ότι είχαν πιαστεί στα χέρια μαζί με τον Μπούλι από την Βόρεια Κορέα. Μπόμπες έχω εγώ ατομικές, πυράβλες έχω εγώ, η πυράβλη δική μου είναι μεγαλύτερη, έλεγε ο Τραμπ στον άλλον, τον Μπούλι με τα Twitters, και τελικά γίνανε φίλοι και αυτός έρχεται στην Αμερική και σε βέβαια τον έχουμε στη Φλόριδα, το είχα πει εγώ αυτό, ότι κοιτάξτε θα δείτε ότι αυτοί θα γίνουν φίλοι και θα έχουν για καφέ στο Μπόκα Ρετόν κάτω στη Φλόριδα, εκεί που είναι και η βίλα του Τραμπ. Αλλά το ωραίο είναι το εξής τώρα, ότι έχει πιαστεί με τη Ρωσία, έχει πιαστεί με την Συρία, έχει γίνει πανικός σε όλη την Ευρώπη, θα γίνει πόλεμος. Εγώ σας είπα ότι δεν πρόκειται να γίνει πόλεμος και θα δείτε ότι ο Άσαντ από τη Συρία θα έρθει και αυτός για καφεδάκι στον Μπόκα Ρετόν. Να το θυμηθείτε, σημειώστε το κάτω αυτό. Περιμένετε και θα δείτε. Καλαμάνε τα πνεύματα και της Ρωσίας και της Συρίας, διότι το λεγόμενο Παναγιώτη κατεστημένο, το γνωρίζουμε πολύ καλά, οι λεγόμενοι παγκοσμιοποιητές έκαναν το σταυρό τους, ανάβανε λαμπάδες, εκκλησίες και λέγανε να βάλουμε τον Τραμπ να κάνει πόλεμο. Και αυτό θέλανε. Όλοι τους. Να κάνει πόλεμο. Και ο Τραμπ άλλη μια φορά τους απόδειξε ότι ξέρετε κάτι, το μετάνιωσα, δεν θα ρίξω μπόμπες εγώ εκεί κάτω. Δεν πρέπει να γίνει πόλεμος. Και την πληρώνουν τώρα και τώρα αρχίζουν και αγαπίζουν πάλι. Ότι δεν είσαι ικανός πρόεδρος, δεν είσαι άντρας, δεν είσαι έτσι, δηλαδή με τα σβίας δεν θα πρέπει να κάνει πόλεμο ο άνθρωπος. Δεν θα κάνει πόλεμο, δεν θα κάνει πόλεμο. Λοιπόν, ένα από τα σημαντικά θέματα που το έχουν ζητήσει και πολλοί φίλοι τηλεθεατές και ακροατές είναι το 666. Και τα κρυφά μηνύματα τα οποία μεταφέρονται τώρα στο διαδίκτυο, στα σχολεία, στα γυμνάσια, στα πανεπιστήμια με το 666. Θα ήθελα έτσι, Παναγιώτη, να το πιάσω αυτό το θέμα και λόγω του ότι έχεις εργαστεί πάρα πολύ με το 666, πες μας ακριβώς τι σκέφτεσαι. Κοίταξε, αυτό είναι ένα σχέδιο πλανητικό ακόμα πριν την πτώση του ανθρώπου. Πριν ακόμα υπάρξει άνθρωπος, με την πτώση του αιωσόρου και των αγγέλων του στον πλανήτη Γη. Αυτό το σχέδιο λοιπόν το γνωρίζουμε και από την μυθολογία, που δεν είναι καθόλου μυθολογία, ότι έγινε και από διάφορους ερευνητές, επιστήμονες,
αποδεδειγμένο ότι έγιναν κάποιοι πόλεμοι έξω από τη γη στο διάστημα πέριξ της γέας. Αυτά τα ξέρουμε στη μυθολογία ως τιτανομαχία και συμμετοχή γιγαντομαχίας. Η τιτανομαχία ήταν τα κρόνια ιερατεία τότε, οι αποστάτες συγκρούστησαν με τις δυνάμεις Διός. Με τους αποστάτες μαζί ήταν οι Οφιονίδες, τα Ερπετοειδή και οι Δρακονιανοί από σφαίρες άγνωστες για τους ανθρώπους τότε, αλλά πολύ γνωστές στην επιστήμη της αστρονομίας σήμερα και της NASA και όλων των επιστήμων που έχουν να κάνουν με τη φυσική. Αυτοί λοιπόν γνωρίζουμε ότι ο Τιτάνας ή Απετός συγκρούστηκε με τον Δία, και εδώ βλέπουμε ότι ο Δίας με τις δυνάμεις που είχε και την τάξη που είχαν τα σκάφη του, τώρα μιλάμε για ιστορία αλλά λέγεται μυθολογία λόγω του ότι είναι τόσο μακριά τα γεγονότα που δεν μπορούμε να μετρήσουμε χρόνο, χρονική περίοδο, και επειδή είναι με την παράδοση λέμε μύθος και λόγος, αυτό που μεταδίδεται δια του λόγου, την παράδοση δηλαδή. Αυτοί λοιπόν οι αποστάτες του σχεδίου του Θεού χτυπήθηκαν, χωρίστηκαν οι δυνάμεις Διός, οι ουρανιδείς του ουρανού ας πούμε και οι Κρόνοι. Κρόνιος ήταν και ο Δίας, αλλά παιδί του Κρόνου και αυτός. Και δεν είναι ιστοριούλες αυτά, ούτε μυθολογίες, διότι εδώ μιλάνε γεγονότα και ντοκουμέντα. Ο Νόνος βέβαια στα Διονυσιακά αναφέρεται για τη μάχη που έδωσε ο Δίας με τον Οφιονέα και τις δυνάμεις των Οφιονιδών με τις δυνάμεις του Δία και την τάξη που είχαν τα σκάφη τους στον ουρανό επάνω. Αυτά δεν είναι αστεία πράγματα, πρέπει να ξυπνήσετε. Η NASA δουλεύει βάσει της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, αλλά αρέσει να κοιμόσαστε εσείς οι Έλληνες για να μπορούν να σας κάνουν κουμάντο. Πάμε παρακάτω. Η Απετός, το όνομα, με την αριθμολογία και την αριθμοσοφία, βγαίνει άθροισμα 666. Γιος του Ιαπετού ήταν ο Άτλας, ο Προμηθέας και ο Επιμηθέας, όπου πήγαν με την πλευρά του Δία, αντίθετα στον πατέρα τους. Ενίκησε ο Δίας και φυλακίζει τον Ιαπετό 666 στα Τάρταρα. Ερχόμαστε τώρα στην Αποκάλυψη και κάνουμε συνθέσεις. Στην Αποκάλυψη μας λέει ο Χριστός, το Πνεύμα του Άγιο, ότι ήταν δεμένος ο διάβολος, ο όφης ο αρχαίος που βασάνιζε τον κόσμο, ήταν δεμένος και ελήθηκε. Και αυτό που ελήθηκε ακριβώς και επανεμφανίζεται. Ποιος είναι λοιπόν ο όφης ο αρχαίος? Ο όφης ο αρχαίος που δεν είναι φίδι. Ο όφης είναι όνομα και αναγραμματισμός βγαίνει και σοφία, σοφός, σοφή. Είναι ρίζα του, της σοφίας. Όφης, σοφής. Λοιπόν, δεν είναι όνομα φίδιου. Τα φίδια στη φυσική λέγονται ερπετά. Δεν λέγονται φίδια. Ο όφης λοιπόν είναι μια οντότητα και οι μεταυτού οι Οφιονίδες, έτσι, ο Δίας και οι Διείδες ας πούμε. Ο Ιαπετός λοιπόν που έχει το άθροισμα 666 και φυλακίζεται από το Δία στα Τάρταρα ξαναλύνεται στην εποχή μας και μέλει να χτυπηθεί ξανά με τις δυνάμεις Διός, δυνάμεις του φωτός. Γιατί? Διότι αγαπητοί μου, εάν ζούμε μία φορά, γιατί όσοι ζούσαν δισεκατομμύρια πληθυσμός προ Χριστού
προ-Χριστού. Αυτοί, γιατί να μην έχουν τη χάρη της σωτηρίας παρά να είναι καταδικασμένοι και μόνον οι βαπτισμένοι εν Χριστώ μετά Χριστόν να έχουν αυτοί τη χάρη όσοι δεχτούν τον Χριστό και όχι το σφράγισμα. Οι υπόλοιποι κάτοικοι του πλανήτη Γη από την αρχή της ιστορίας της ανθρωπότητος μέχρι της ελέψεως Χριστού, γιατί αυτοί να απολεστούν και να καταδικαστούν, ερώτημα. Και βάζουμε τη λογική του Έλληνος λόγου, γιατί εμείς οι Έλληνες γνωρίζουμε και χειριζόμαστε το εργαλείο που λέγεται λογική. Οι άλλοι λαοί δεν το έχουν. Γι' αυτό και πάνε όλοι κατά διαόλου. Και τους εμπλεί η Ελλάδα. Προσέξτε όμως, ο Χριστός 3 μέρες επάνω στο Σταυρό και 3 μέρες στον τάφο επισκέφθηκε τον Άδη. Να κάνει τι, αν ο Άδης είναι ή πεθαμένη, θα πήγαινε να δει τους νεκρούς? Είναι δυνατόν ο Θεός, Θεάνθρωπος, να επισκεφθεί πτώματα, εάν και εφόσον δεν είναι ζωντανή? Πήγε λοιπόν να επισκεφθεί ποιους? Αυτούς που δεν τον γνώρισαν, γιατί δεν ζούσαν όταν ήρθε ο Χριστός. Και τους πάει το μήνυμα. Και εδώ χρειάζεται σοφία. Ποιο μήνυμα? Της χάριτος. Μα ποια χάρη, αφού αυτοί πέθαναν πριν τον Χριστό τον γνωρίσουν? Ποια χάρη τους πάει? Γιατί να τους πάει το μήνυμα της χάριτος και της σωτηρίας, αφού αυτοί δεν τον γνώρισαν? Και με ποια λογική να χαριτωθούν αυτοί και οι άλλοι που γνώρισαν τον Χριστό μετά Χριστό να μην χαριτωθούν και αυτοί? Απλή λογική, ερωτηματικό. Γίνοντας τους τη λογική, το μήνυμα της σωτηρίας στον Άδη, όπου Άδης είναι αλφα στερητικό δι γη, δι μάτερ, μητέρα γη, δι μήτρα, δι μάτερ, άδη, αυτό που δεν είναι γήινο αλλά είναι εθερικό, πάντως όχι γήινο, ο χώρος των ψυχών, ο εθέρας. Άρα εδώ μας δηλώνει με κώδικα ότι ο Άδης δεν είναι πρόσωπο, αλλά οι αρχαίοι έδιναν ονομασίες και προσωποποιούσαν μερικά αξιώματα για να μην τα γνωρίζουν όλοι και βλάπτουν παρά μόνον οι μοιημένοι. Άδη πάει να πει αυτό που δεν φαίνεται και δεν είναι γήινο. Δήλος, άδηλος, δήλος, το φανερό, φως. Άδηλος, εύδηλος, η καρία. Λοιπόν, οι λέξεις είναι θείες έννοιες και μηνύματα. Πάει ο Χριστός λοιπόν στον Άδη και μεταφέρει σε αυτούς που βρίσκονται εκεί το μήνυμα της σωτηρίας. Και βλέπουμε τώρα, μετά Χριστό, την Αγία Μαρίνα, την Αγία Βαρβάρα, τον Άγιο Φανούριο, μικρά παιδάκια που δεν είχαν διαβάσει, ούτε είχαν γνωρίσει, και οι γονείς τους ήταν οι τύρανοι αυτών των παιδιών, μαρτύρησαν, και η Αγία Βαρβάρα και η Αγία Μαρίνα και τόσες Άγιες μικρές, και η Αγία Εκατερίνη μαρτύρησαν τον πατέρα της που έφερε τους 50 σοφούς από τη Ρώμη, και τέλος πάντων ξέρετε την ιστορία. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι, μικροί, μετά Χριστό, πώς φανατίστηκαν τόσο πολύ, πού γνώρισαν το Χριστό οι ψυχές αυτές, ώστε να έρθουν και να γίνουν βασιλικότεροι του βασιλέως? Πού? Στον Άδη είδαν
τον Ιησού, τους άγγιξε και όταν εμφανίζονται ξανά μετά Χριστό με τα σώματα μέσω γέννησης, αυτά τα περισσότερα άτομα που βλέπουμε μικρούς Αγίους, δεν μιλάμε για μεγάλους που τέλος πάντων είχαν κάποιες γνώσεις, ήταν αξιωματικοί του Ρωμαϊκού στρατού, είχαν γνώση, είχαν ακούσει, άκουσαν τους Αποστόλους, είχαν, διάβασαν τις επιστολές του Παύλου, είχαν κάποιο ερέτησμα. Αυτά τα μικρά, αυτοί οι Άγιοι που λάτρεψαν και πίστεψαν τον Χριστό χωρίς να έχουν μελετήσει, χωρίς να έχουν διαβάσει, χωρίς να τους έχει πει κανένας τίποτε, παρά μόνο από διέστηση στράφηκαν προς το σύμβολο ότι ήταν χριστιανικό τότε και απαγορευόταν και δέθηκαν τα μικρά παιδάκια γιατί λάβανε το σπόρο στον Άδη. Όσο σας λέω, εάν δεν στέκονται με λογική, εμένα να με φτύσετε. Όμως επειδή τα πάντα εξηγούνται με λογική, χωρίς να προσβάλλεται το Πνεύμα του Θεού, έχουμε τις απαντήσεις και έχουμε ισορροπία. Όταν λοιπόν δίνει το μήνυμα στον Άδη της σωτηρίας και όλοι αυτοί επανέρχονται, γιατί είναι κύκλος μέχρι να φτάσεις στην τελειότητα, δεν υπάρχει θάνατος, ξεχάστε το θάνατο, δίδεται στην ανθρωπότητα ένα διαγώνισμα. Το διαγώνισμα ποιο είναι? Ο άλλος μπορεί να ήταν σε 100 ζωές μορφωμένος, ο άλλος αμόρφωτος, ο άλλος έτσι, εντύμα. Όλοι έχουμε περάσει από τις ανομίες όλες που υπάρχουν στον πλανήτη. Δεν υπάρχει κανένας, όπως το λέει και στην Αποκάλυψη, ουδής ευρέθηκε άξιος να φτάσει την αγιότητα, ουδής με τα έργα του, ημι μόνο δια της χάριτος του αρνίου. Δηλαδή έχουμε κάνει τόσα πολλά και αν ζούμε μία φορά 80 χρόνια, πού να προλάβεις όλα αυτά να καθαριστείς και να γίνεις αυτό που λέει ο Ιησούς. Γίνεται τέλειοι όπως ο Πατέρας μου στον ουρανό είναι τέλειος. Προσέξτε λέξεις. Γίνεται τέλειοι. Εδώ μιλάμε ότι μιλάει ο Θεός ο ίδιος. Και λες εσύ πώς να γίνω εγώ τέλειος, τόσα που έχω κάνει και τώρα και πριν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε σου δίνει ο Χριστός ένα τεστ. Ποιο? Να δοκιμαστείτε όλοι, ούτε στις γνώσεις σας, ούτε στις επιδόσεις σας, ούτε στα καλά που έχετε κάνει, ούτε στα κακά που έχετε κάνει, παρά σε ένα μόνο σημείο. Ποιο? Την πίστη. Να ομολογήσεις ότι αυτός που εσταυρώθη με σάρκα και αναστήθηκε είναι ένα και το αυτό με τον Πατέρα και το Πνεύμα του Άγιο. Αυτό μόνο σου ζητάει. Έρχεται όμως τώρα και σε ενημερώνει και σε πληροφορεί και μέσα από τους Αποστόλους και μέσα από τους Ευαγγελιστές Λουκάς, Ιωάννης, σε ενημερώνει το τι θα συμβεί. Εάν ενημέρωνε τότε το 50 μετά Χριστόν οι Απόστολοι και μιλούσαν τότε, ας πούμε, αφού ζούμε μία φορά, σε εκείνους τα είπε, εκείνοι τον άκουσαν, αυτοί να τιμωρηθούν. Γιατί εγώ που ζω 2018 χρόνια μετά να έχω τέτοιο χρέος? Αυτό το χρεωθούν εκείνοι που μιλήσαν οι Απόστολοι και ο Χριστός. Όμως δεν είναι έτσι, είναι διαχρονικό. Γιατί το παιδάκι που πάει στην πρώτη δημοτικού είναι το ίδιο, η ίδια προσωπικότητα που βρίσκεται στο πανεπιστήμιο. Έχει αλλάξει η εμφάνισή του, ο σωματότυπός του ή τα χαρακτηριστικά του, αλλά είναι πάντα ο ίδιος. Και τι δίνει? Ένα σχέδιο
προστασίας στα επερχόμενα, οδηγίες σωτηρίας. Και λέει, προσέξτε, θα εμφανιστεί τότε που θα δείτε το σημείο αυτό, το σημείο το άλλο. Και το άλλο είναι η εποχή των εσχάτων καιρών. Όχι πριν, διότι πριν δεν υπήρχαν τα τρία κλειδιά που έχω πει και στα βιβλία μου και στις ομιλίες. Τρία κλειδιά, είπε. Πρώτα θα γίνει το Ισραήλ κράτος και έγινε το 48. Δεύτερο κλειδί, η Ιερουσαλήμ θα φύγει από τα χέρια των απίστων και θα επιστρέψει στους Ιουδαίους. Και γίνεται ο πόλεμος των 7 ημερών το 67. Δεύτερο κλειδί. Και το τρίτο κλειδί, η κυκλοφορία του αριθμού 666 με το επισφράγισμα του ναού του Σολομώντος. Όλα αυτά είναι στις μέρες μας. Τι γίνεται όμως τώρα? Το μεγάλο εμπόδιο είναι η ορθόδοξη πίστη. Ποια ορθόδοξη πίστη? Των Ρώσων, των Σλαβών, των Αρμενίων, των Κοπτών? Όχι. Των Ελλήνων Ορθοδόξων. Αυτό είναι το αγκάθι στο μάτι του αιωσφόρου. Αυτό πρέπει να χτυπήσουμε. Χτυπήστε λοιπόν τους αυριανούς κατοίκους της Ελλάδος, χτυπώντας την νεολαία. Η νεολαία προ-20ετίας είναι η τωρινή κοντά και η επόμενη μέσα στη δεκαετία που έρχεται και μέχρι εκεί. Η επόμενη δεκαετία, δείτε τα παιδιά που είναι σήμερα 20-25, τι νοοτροπίες έχουν περί ηθικής, περί πίστεως, περί οικογένειας, και σκεφτείτε ότι τα εμόλυναν και τα εμβολίασαν με ανηθικότητα, με ναρκωτικά, για να είναι πιο εύκολα και προσιτά με το ναρκωτικό, αδιαφορείς για ηθικούς φραγμούς και νόμους. Πρέμπελος είσαι. Ο πιο εύκολος τρόπος να σε, όχι να σε υποτάξουν, απλά να σου κάνουν έτσι το φακελάκι και να σου πούν, για να πάρεις αυτό, κάνε αυτό. Τα πάντα κάνει. Έχει μπει στην εξάρτηση. Και έχουν καταφέρει να έχουν τους αυριανούς μέσα στη δεκαετία του 18 μέχρι το 28 παραλυμένοι στην Ελλάδα από θέμα ηθικής, από θέμα αρχών και αξιών. Η θρησκεία τη βλέπετε. Πάει κατά διαόλου το ιερατείο. Τραντάζεται. Τραντάζεται. Ναι. Τι τραντάζεται? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μην τα κοιτάτε αυτά. Είναι θέατρα. Και το Πάσχα που κάνουν αυτά είναι θέατρα. Είναι θίαση. Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Το καταλάβατε αυτό το πράγμα? Σε λίγο του χρόνου δεν θα είναι το Πάσχα το ίδιο όπως τώρα. Ούτε ακόμα και η Θεία Κοινωνία ήταν η ίδια, εκτός του Πατρίου ημερολογίου. Δηλαδή τι θα έχουμε? Σκεφτεί με τους καθολικούς. Περίμενα να τελειώσω. Ναι. Κάνες λοιπόν το σχέδιο 666 να σφραγιστούν με τη θέλησή τους, γιατί υπάρχουν δύο σκέλη στην Αποκάλυψη και στο σχέδιο το γεωπλανητικό. Υπάρχουν δύο σκέλη. Το πρώτο, προσέξτε, και πλανά τους κατοίκους της γης. Λέξεις κλειδιά. Και πλανά τους κατοίκους της γης. Για να λέει τους κατοίκους της γης, πάει να πει κάποιοι άλλοι που δεν είναι κάτοικοι της γης και είναι ανάμεσά μας, είναι αυτοί που οργανώνουν το όλο σχέδιο αυτό. Επειδή υπάρχει ελεύθερη βούληση, ο Θεός σου είπε, έχεις τις πληροφορίες, έχεις και τις γνώσεις, σου δίνω τα ερεθίσματα, ψάξε και κάνε την επιλογή σου.
Ο άλλος εκμεταλλευόμενος αυτή την ευγένεια του Θεού προς την ελεύθερη βούληση του ατόμου, εκμεταλλεύεται και επεμβαίνει και του πλα 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 το μυαλό, τον υπνοτίζει, τον κοιμίζει, μην ακούς και αυτά και σε κλαμάρες τη Σταύρη και Χριστήρε. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, ξυπνήστε μαγκές. Και αρχίζει και υπονομεύει τις διάνοιες των νέων και των ανθρώπων, γιατί δεν αρέσκεται στον άνθρωπο να δέχεται το Χριστό, γιατί έχει ευθύνη μετά. Ενώ όμως του αρέσει να είναι ανεύθυνος, να κάνει να πηγαίνει με μικρές κοπελίτσες, να παντρεύεται 5-10 κοπελίτσες, βλέπετε Ισλάμ, οι ραβίνοι να παίρνουν μικρή κοπέλα, να την μεγαλώνουν, να την έχουν γυναίκα τους, βλέπετε Αλμούδ κλπ. Κλπ. Τους δίνει ο διάβολος ότι τους ευχαριστεί. Ο Χριστός δεν σου δίνει ότι σε ευχαριστεί, σου δίνει την αλήθεια του. Έτσι λοιπόν έχουν καταφέρει αυτή τη στιγμή να έχουν εξουσιάσει τον πλανήτη Γη μέσα από την επέμβαση των νοών του ανθρώπου. Αυτή τη στιγμή είδες πόσο ελεύθερα μιλάς στα σχολεία για 666, λεωσφορικές εκκλησίες, όρια, ομοφιλοφιλίες, δεν θα αναγνωρίζετε, λέει στην Αποκάλυψη, ο άντρας από τη γυναίκα την εποχή των εσχάτων καιρών. Ερχόμαστε λοιπόν στην επταετία. Πότε αυτή η επταετία θα αρχίσει, το Αντίχριστο, την ημέρα που θα υπογραφεί συμφωνία το Ισραήλ, Μέση Ανατολή με Ευρώπη, καμία σχέση, το Ισραήλ να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε προφητεία του Ισαΐα λέει, εκάναμε συμφωνία με τον Άδη, συμβόλαιο με το θάνατο. Επάνω εκεί τώρα τι γίνεται, επειδή αυτός είναι έτοιμος να βγει, θα πρέπει να δημιουργήσουν μια κατάσταση στον πλανήτη ταραχής, πολέμου. Αυτά που βλέπετε είναι σενάριο του σχεδίου. Μην κοιμόσαστε. Ο διάβολος είναι παμπώνυρος. Σοφός δεν είναι. Ό,τι βλέπετε με Συρία, Ισραήλ, Ιράν, Τουρκίες και αυτά είναι σχέδιο. Όταν λοιπόν θα υπάρξει μια τέτοια αναμπουμπούλα μεγάλη, φωτιά, είδατε πως επιτρέπουν τα μικρά παιδάκια να τα σκοτώνουν, να τα θανατώνουν και δεν μιλάει κανένας. Όλο συνέδρια κάνουν και τα παιδάκια σκοτώνονται, πνίγονται στη θάλασσα. Γιατί? Για να σου διεγείρουν την αγανάκτηση σε τέτοιο σημείο, να διεγείρουν την αγανάκτηση στους Έλληνες με την οικονομική ανέχεια σε τέτοιο σημείο, που όταν θα βγει αυτός και φέρει ένα πρόγραμμα ειρήνης στον ΟΗΕ 666 και το δώσει και γίνει ειρήνη και αμέσως ευημερία, ποιος θα κάτσει να σκεφτεί, μην πω τη λέξη, ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος τη στιγμή που μας έφερε τη χαρά και τη σωτηρία. Εκεί θα πούν, πας και αυτός ο καλός ο νεαρός είναι πραγματικά Άγιος και εδώ έσωσε έναν κόσμο ολόκληρο, και ο άλλος ήταν του Κύριε ψεύτικος και τσαρλατάνος. Καλά κάνει το σταυρώσαν οι Εβραίοι. Ναι. Και αρχίζει το σχέδιο να ζητούν μόνοι τους να λάβουν το νέο σύστημα το οικονομικό, χωρίς κάρτα, χωρίς χρήματα, στο χέρι και στο μέτωπο. Με τη θέλησή τους. Γι' αυτό και λέει και τους αναγκάζουν με λίγα λόγια, τους αναγκάζουν όλους να πάρουν αυτή τη λεγόμενη το τσιπάκι μέσα στο σώμα τους. Ακριβώς. Ναι. Το δεύτερο σκέλος. Πρώτα πάμε στο δεύτερο σκέλος. Θα ήθελα να πω, Παναγιώτη, ένα λεπτό. Εντάξει. Το δεύτερο σκέλος της Αποκαλύψεως που έχει μέσα το σχέδιο 666 λέει και αναγκάζει τους κατοίκους της γης να λάβουν το χάραγμα στο χέρι ή στο μέτωπο, και όποιος δεν δέχεται να θανατώνεται. Πότε αυτό?
Στα 3,5 χρόνια επάνω, τα ωραία, τα ειρηνικά, ο Χανάς Ευάγγελ, ούτε του φεγγιά δεν θα πέφτει. Οι δύο προφήτες, Χριστού, ο Ηλίας και ο Ενόχ, θα τους γνωρίζει ο κόσμος, θα τους κυνηγήσει. Το ιερατείο θα τους κυνηγήσει. Θα τους λέει αιρετικούς, θα τους λέει έτσι, τα χίλια μίλια όσα. Γιατί αυτοί θα λένε την αλήθεια. Την πρώτη ημέρα της επταετίας θα έχουν και αυτοί τις υπερφυσικές δυνάμεις που ο Θεός θα επιτρέπει να κατεβάζουν φωτιά από τον ουρανό, να αναστέλνουν νεκρούς, να κάνουν θαύματα και όποιος τολμάει να θελήσει να τους θανατώσει με μία φωνή, με έναν ήχο, θα θανατώνονται επί τόπου. Οπότε καταλαβαίνετε, στα πρώτα 3,5 χρόνια ο κόσμος θα πάθει κοινό στην πλάκα του, γιατί δεν θα μπορεί να τους κάνει κανένα κακό και θα τους φοβάται. Αυτοί λοιπόν στα 3,5 χρόνια επάνω στην Ιερουσαλήμ, που θα ανακηρύξει στο ναό του Σολομώντος αυτός ότι είναι ο Μεσσίας, αυτοί θα τον δείξουν και θα πούν αυτός είναι ο Αντίχριστος. Δεν είναι ο Μεσσίας. Αυτοί οι τρομεροί άντρες που δεν τους αγγίζει τίποτα και δεν μπορούν να τους πούν τίποτα, εκείνη τη στιγμή ο Αντίχριστος θα τους θανατώσει. Και βλέποντας αυτό θα χαρεί όλος ο πλανήτης που επιτέλους απαλλάχτηκαν από αυτό τον καρκίνο. Απαλλάχτηκαν και αυτός είναι ο σωστός. 3,5 μέρες θα είναι άθαυτοι εκεί που πέσανε, κοντά στο ναό Παναγίου Τάφου, στην πλατεία. Άθαυτοι. 3,5 μέρες το μάτι όλης της γης θα μεταδίδει το καλό και θα κάνουν γιορτές και πανηγύρια, θα αλλάζουν δώρα, γιατί απαλλάχτηκαν. Όμως, την τρίτη ημέρα προς την τέταρτη το μεσημέρι, 12 η ώρα, θα ακουστεί φωνή από τον ουρανό που θα την ακούσουν όλοι σε όλο τον πλανήτη. Ανάβητε όδε. Θα αναστηθούν τα σώματα και θα αναλυφθούν προς τα πάνω. Βλέποντας αυτό το σημείο της Αποκαλύψεως, ο κόσμος όλος θα καταλάβει ότι όντως αυτοί ήταν οι προφήτες και αυτός όντως είναι ο Αντίχριστος. Εκεί λοιπόν αυτός θα πετάξει τη μάσκα, θα ετοιμαστεί ο πυρηνικός, ο πόλεμος, ο παγκόσμιος, όχι αυτές οι αηδίες, ο παγκόσμιος, και εκεί θα αναγκάζει τους κατοίκους της γης για να απολεστούν, να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερους μαζί του, να βλάψει το Θεό πειράζοντας το δημιούργημα. Όποιος δεσφραγίζεται, επί τόπου θα θανατώνεται. Από εκεί και πέρα, κάποια στιγμή που θα βγουν στα όρη στις ερημιές οι άνθρωποι, πριν την τελική αναμέτρηση, θα αρπαχθούν. Και εδώ είναι το λάθος των Πεντηκοστιανών και των Ευαγγελικών που λέει, όχι λέει, εμείς θα μας απάρει ο Κύριος πρώτα. Τότε για ποιον τα έγραψες την Αποκάλυψη? Πρόσεσε ένα πρώτα, ο διάβολος ακόμα και έτσι παρασύρει ψυχές να απολεστούν. Γι' αυτό η αλήθεια βρίσκεται μόνο στην Ορθοδοξία. Έλα, Παναγιώτη, είσαι εκεί? Εδώ είμαι. Α, okay. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους φίλους και φίλες που μας βλέπουν στο Facebook. Έχω κάνει και ένα άλλο post και ο Παναγιώτης το ίδιο πράγμα. Είμαστε και στο YouTube. Η περίπτωση που το κανάλι μας εξαφανιστεί μέσα σε μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα στο Facebook, μπορεί να εξαφανιστεί και να κλείσει το κανάλι μας. Λυπάμαι αυτό που το λέω. Μετά τα συμβάντα τα οποία γίνανε εδώ στην Ουάσιγκτον με τον ιδιοκτήτη, πρόκειται να κλείσουν πάρα πολλά εκατομμύρια Facebook accounts. Λοιπόν, ένα από αυτά μπορεί και ο σταθμός μας, το όλες τις σελίδες να εξαφανιστούν. Αλλά δεν πρόκειται να κλείσουν οι εκπομπές μας από το YouTube, που είναι Greek Voice,
Αν είσαστε στο Facebook, πηγαίνετε που είναι Greek Voice, έχω κάνει ένα post, πατήστε εκεί και πηγαίνετε και εκεί πέρα, ώστε να ξέρετε ότι θα είμαστε και εκεί πέρα πάντα, και δεν υπάρχει πρόβλημα. Το Facebook, Παναγιώτη, όπως ξέρεις, μετά από 2-3 μέρες στο κογκρέσο κάτω, βγάλαμε κάποια απόφαση, γιατί όλοι θέλουν χρήμα, να χρεώνει πλέον. Και πολλά εκατομμύρια τηλεθεατών μας και αυτοί οι οποίοι είναι χρήστες δεν θέλουν να πληρώνουν και άλλα λεφτά. Από όλες τις πλευρές τους έχουν ρημάξει. Δηλαδή από Wi-Fi, ίντερνετ, τηλέφωνα, cable TVs, όλα συνεχώς φορολογίες. Και έχει πλέον φτάσει ο πλανήτης μέχρι το αμήν. Δεν γίνεται τίποτα. Σύμφωνα με το 666 Παναγιώτη, σήμερα βλέπουμε στη σημερινή εποχή, μετά από τόσα χρόνια οι παγκοσμιοποιητές να αλλάξουν τα μυαλά των ανθρώπων, δεν μπόρεσαν. Δεν μπορούσαν να τα αλλάξουν, γιατί γεννήθηκε ο άλλος έτσι, ο Ορθόδοξος, ο άλλος Καθολικός, ο άλλος εκεί, δεν αλλάζανε με τίποτα. Ο άλλος Μουσουλμάνος δεν αλλάζανε με τίποτα. Σήμερα όμως βλέπουμε να περνάνε ακόμα και στα νηπιαγωγεία τους αριθμούς 666, σατανικές πράξεις, ομοφιλίας, ελέσβειες, χρώματα και το 666, ώστε να μπορέσουν να βγάλουν σιγά σιγά, και ήδη έχουν πετύχει ένα μέρος, δεν το έχουν πετύχει οριστικά, αλλά η νέα γενιά, η οποία μεγαλώνει από 3 ετών και 4, όταν τους βάζουν οι δασκάλες αυτά τα πράγματα στο μυαλό, όταν μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά πλέον, δεν θα πιστεύουν την ιστορία που τους έλεγαν οι γονείς τους. Σου λέει, έτσι ένα στο σχολείο. Και μετά από 20 χρόνια θα έχουν έτοιμα παιδιά, μπαμπαμ, να κάνουν ό,τι θέλουν και να αλλάξουν τα πάντα. Έτσι είναι που δουλεύουν σήμερα, όχι μόνο στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο. Κοίταξε που φτάσαμε σήμερα. Κοίταξε το τι γίνεται στα σχολεία. Πάρε παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα, αυτά τα οποία γίνονται με το θρήσκευμα. Πάρε στην Αμερική, πήγαινε στον Καναδά, πήγαινε στην Βραζιλία, όπου και αν πας, στην Αυστραλία. Συνεχώς βλέπουμε να γίνονται σφορδές επιθέσεις από τους λεγόμενους 666 ή τους παγκοσμιοποιητές, οι οποίοι είναι ίδιοι. Αλλάζουν όνομα, εμφανίζονται με διαφορετικές μάσκες κάθε μέρα, θέλουν να κάνουν τους καλούς, αλλά δυστυχώς παρασύρουν και πάρα πολύ κόσμο. Παναγιώτη. Ναι. Δεν βλέπετε τους παπικούς στον Πάπα, ναι, ο οποίος με την ύπαρξη του Χριστού και λέει ότι ο Χριστός απέτυχε. Ναι. Ναι. Και είναι ένας απλός άνθρωπος, λέει, που δεν κατάφερε αυτό που ήθελε να καταφέρει. Ναι, ναι, ναι. Ταυτόθηκε και τον τιμούμε σαν άνθρωπο. Την Παναγία να απορρίπτουν ποιοι οι καθολικοί. Ο Πάπας, και το είπαμε και σε άλλη εκπομπή πριν 2-3 χρόνια. Γιατί όμως αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί αυτό το πράγμα, γιατί αυτή η μανία να θα διαλύσουν τα πάντα, να μην υπάρχει τίποτα. Μα διότι, τα είπα από την αρχή, υπάρχει σχέδιο, εδώ πέρα είναι εγκλωβισμένοι. Ο αιωσόλος και οι μεταυτού είναι εγκλωβισμένοι στο δικό μας ηλιακό σύστημα. Και δεν μπορούν να κινηθούν να βγουν έξω. Διότι υπάρχει ένα περίβλημα. Και βρίσκονται εδώ έως ότου γίνει η τελική κρίση και πάνε στον Αγύριστο, εκεί που είναι να πάνε. Μέχρι τότε είναι ελεύθεροι να κινούνται εδώ κάτω. Όπως και σε μια φυλακή υπάρχουν προφυλακισμένοι και είναι μαζί με άλλους καταδικασμένους, φαρυπινίτες. Εκεί μέσα, όταν κάτσει ο άλλος 8 μήνες που περιμένει να δικαστεί και σχετίζεται με εγκληματίες, μπορεί να γίνει μεγαλύτερος εγκληματίας από αυτό που διάπραξε έξω. Τον επηρεάζουν οι μέσα. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Οπότε σου δίνει μια πηξίδα ο Χριστός και σου λέει, προσέξτε αυτό, αυτό και αυτό. Δεν θέλουν μια άλλη. Σου λέει, τι είναι σαν χλαμάρα σε αυτή. Και ποιος καταλαβαίνει την αποκάλυψη, και ποιος είσαι εσύ. Άσε με ρε με τον ψευτό Μεσσία, τον ντουλάτο, τον ψευδοπροφήτη. Τα χίλια μίλια. Εντάξει. Εγώ είμαι ό,τι λένε αυτοί. Όμως, ό,τι λένε αυτοί δεν είμαι. Και αυτούς είμαι ό,τι λένε αυτοί. Γιατί όμως, Παναγιώτη, και όπως βλέπουμε εδώ στην οθόνη αυτή τη στιγμή, νομίζω να είμαι εδώ, να δίνω εδώ πέρα, βλέπουμε, να το πω full screen, σκηνές από το 666. Και όλοι αυτοί που πιστεύουν στο 666 είναι σατανιστές. Είναι αθεϊστές, δεν πιστεύουν
πουθενά σε κανένα θρήσκευμα. Απλούστατα το 666 είναι ο Θεός τους. Και θέλουν να κάνουν τα πάντα για τα κακά τα οποία έχουν. Βλέπουμε εδώ τώρα σκηνές από το 666 και τι ακριβώς συμβαίνει. Και υπάρχει και μια πόλη εδώ στην Αμερική, η οποία έχει ονομαστεί 666. Και έχουν εξεσηκωθεί πάρα πολύ. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Και γιατί σημειώθηκε και ονομάστηκε αυτή η πόλη σε 666. Watch the 666 mean. Το βλέπετε στην οθόνη. Εσύ Παναγιώτη, πες μας σε παρακαλώ, πώς μπορούν οι φίλοι να ξεχωρίζουν τα προϊόντα τα οποία παίρνουν ή οτιδήποτε το οποίο έχει να εισχωρήσει το 666 στο σύστημά τους. Άγγελε, μην πιάνεστε με τόσες μικρές άσχετες λεπτομέρειες. Η αποκάλυψη είναι καθοριστική και σου λέει στο χέρι και στο μέτωπο. Ούτε για κάρτα, γιατί όλοι έχουν κάρτες. Ούτε για κάρτα μιλάει η αποκάλυψη, ούτε για ταυτότητες, τίποτε. Όταν βαπτιζόσαστε, ξυπνήστε. Βαπτίζετε το σώμα. Μυρώνετε το σώμα, δεν μυρώνετε ένα χαρτί, ούτε με αλληλογραφία βαπτίζεστε. Το σώμα. Το ίδιο σώμα που έχει τη σφραγίδα δωρεά Πνεύματος Αγίου, αυτό όταν πάρει το χάραγμα, φεύγει η δωρεά του Χριστού, του Πνεύματος του Αγίου και ανήκει σε Αυτόν που σε σφράγισε. Αυτό θέλει ο Αιώνας Φόρος, το σώμα. Λοιπόν, μην εγκλωβίζεστε σε προϊόντα, σε ταυτότητες, σε χαρτιά. Όχι, ζωντανή ύλη ζητάει ο Αιώνας Φόρος, την ψυχή σου. Ναι, πες μου σε παρακαλώ, αυτό που βλέπουμε στην οθόνη τώρα, το οποίο έχει να κάνει με το 666, είναι ελληνικά γράμματα και είναι το Χ, το Ξ και το τελικό σίγμα. Ναι. Τι εννοεί αυτό ακριβώς? Για να μην εννοεί, είναι με την αριθμολογία, οι αριθμοί στην Ελλάδα είναι γράμματα. Οι μεγάλοι αριθμοί δηλώνουν χιλιάδες και τα κεφαλαία και τα μικρά είναι αριθμοί. Με τον σπάνιο από κάτω δηλώνει επτάδα ή χιλιάδα. Ναι. Όταν λοιπόν το Χ, Ξ, Σ είναι το 600, το Ξ είναι το 60 και το Σ είναι το 6. Όταν όμως οι πονηροί σου έχουν αφαιρέσει τρία γράμματα από το ελληνικό αλφάβητο, που είναι το 6, και έχουν βάλει το Ζ. Ζ ήταν μετά το 8. Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, έχουν το Ζ για 6. Λοιπόν, ενώ είναι S. Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ. Σου έχουν αφαιρέσει το κόπα και το σαν πι. Έχουν αφαιρέσει το S. Που στη θέση του έμπαινε το S, στη θέση του Z, 6. Στο κόπα είναι οι δεκάδες. Ιώτα, κάπα, λάμπτα, μη, μη, ξι, όμικρον, πι, ρο. Ρο είναι 90. Και όταν σου έχουν αφαιρέσει και από το σύγμα, δηλαδή όσους συνδυασμούς και να κάνεις, αν τρία γράμματα έχουν αφαιρεθεί, δεν μπορείς να κάνεις πρόσθεση. Δηλαδή, σου έχει από το 1 μέχρι το 8, από το 10 μέχρι το 80 και από το 100 μέχρι το 800. Το 9, 90, 900 πού είναι? Τα έχουν αφαιρέσει. Με αποτέλεσμα να μην μπορείς να κάνεις συνδυασμό του ονόματος αναλύοντάς τον να βγάλεις 666. Κατάλαβες? Ναι, ναι. Και τα έχουν αφαιρέσει αυτά και σου έχουν βάλει άλλα γράμματα στη θέση τους. Έχουν κατέβει τα γράμματα, οπότε δεν μπορείς να βγάλεις 666. Με την αρχαία ελληνική αλφάβητο μπορείς. Γι' αυτό και την δίνει στην Αποκάλυψη ο Χριστός με τα αρχαία ελληνικά. Χ, Ξ, Σ, τον στίχο. Που δηλώνει 6. 600 το όνομα είναι το άθροισμα του ονόματος.
Δηλαδή το όνομα άγγελος, όταν ξέρεις τι αναλογεί το α, το γ, σε ποιους αριθμούς και κάνεις μία πρόσθεση, έχεις ένα άθροισμα κωδικό και λες το άθροισμα 204 είναι το όνομα άγγελος. 204 μπορεί να έχει εκατοντάδες άλλα ονόματα. Αλλά λέμε στο κύριο όνομα με τα γεγονότα που θα συμπίπτουν, αν το όνομα συμπίπτει με τον αριθμό και με τα γεγονότα, λέμε αυτός είναι ο Αντίχριστος. Το όνομα λοιπόν του Αντίχριστου, λέει ο Χριστός, δεν σας δίνω το όνομά του, αλλά το άθροισμα του ονόματός του. Και λέει αληθώς ανθρώπου, αληθμός ανθρώπου εστί, και όχι φαντασία και τέτοια. Και δίνει το χ στίγμα. Άρα, όταν δούμε κάποιον να έχει τα χαρακτηριστικά, να κινείται και να άγεται ανάλογα με αυτά και προσθέσουμε το όνομά του γνωρίζοντας και μας βγάλει 666, άρα λέμε αυτός είναι που περιμένουμε οι άνθρωποι στα λυτρωτή. Αυτό το άθροισμα λοιπόν, το έχω πει και άλλοτε, είναι η λέξη στέλλαρ. Στα αρχαία ελληνικά το στέλλαρ πάει να πει φωτισμένος, πεφωτισμένος. Δαν στέλλαρ, επειδή θα κατάγεται από τη φυλή του Δαν, και η φυλή του Δαν, η έκπτωτη μετά την διασπορά τους από το 74 μετά Χριστό, που ο Τίτο τους έδιωξε όλους τους Εβραίους έξω από το Ισραήλ, αυτοί που ήταν στη φυλή του Δαν οι έκπτωτοι, πιάσανε την ευρωπαϊκή χώρα που λέγεται Δανία. Για πες μου τώρα. Η βασία όμως της Δανίας δεν είναι Δανία, είναι Jutland η ονομασία. Βάλανε Dan Mark. Προσέξτε, Dan Mark. Mm-hmm. Η στιγμασμένη, μαρκαρισμένη του Δαν. Και αυτό είχε περάσει επειδή έτσι το ήθελαν αυτοί. Και όλοι οι βασιλείς της Ευρώπης από εκεί κατάγονται, παίρνοντας χρήμα από τους μυστικούς τοκογλύφους της Ιών που μπορούσαν και υλοποιούσαν χρυσό. Και απλώθηκαν στην Ευρώπη Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, Ιταλία, όλοι οι βασιλείς. Δείτε τους πως μοιάζουν μεταξύ τους. Είναι μομίκτες. Αυτή λοιπόν η φυλή του Δαν που θα κατάγεται το Αντίχριστος από βασιλική οικογένεια, το λέει στην Αποκάλυψη. Τι μπερδέματα σου λέει, μας βάζει τώρα ο Χριστούλης, βασιλική οικογένεια και Αντίχριστος και Εβραίοι, που κολλάει αυτό. Κι όμως, κολλάει. Μάλιστα. Το 777 το παρουσιάζουν εδώ. Να πάμε εδώ ένα λεπτό να δούμε και φίλοι. Το 777, κοιτάξτε το σε full screen κυρίες και κύριοι, Πατήρ, Υιόν και Άγιο Πνεύμα, και στη μέση είναι ο Θεός. Και εδώ το παρουσιάζω στην Αγία Γραφή μέσα, το 777, Πατήρ, Υιόν και Άγιο Πνεύμα. Έχεις ιδέα τίποτα από αυτό? Επειδή το 7 είναι ο ιερός αριθμός των αρχαίων Ελλήνων και του Θεού, διότι δημιουργείται από έναν θετικό, έναν περιττό και έναν άρτιο, έναν το τετράγωνο που είναι η βάση, το τετράγωνο και το τρίγωνο. Έχουμε δηλαδή το 4, όπου επιστατεί το 4, το επιστατεί η τριάδα. Το 3. Έχουμε 4 και 3. Έναν μονό και ένα ζυγό που μας κάνει έναν αριθμό. Το 7 λοιπόν είναι ο ιερός αριθμός που αποτελείται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έχει 2 πόδια και 2 χέρια, 4. 5 το κορμί, 6 ο λαιμός, 7 το κεφάλι. Γι' αυτό και στην Αποκάλυψη βλέπουμε 7 λιχνίες, 7 σάλπιγγες, 7 αρχάγγελοι, 7 φιάλες, 7, 7, όλο με 7. Γιατί
αυτή ακριβώς είναι η ύλη και το πνεύμα μαζί. Είναι μυστικιστικό, ακραίο σύμβολο. Καταλάβατε. Και το 7 μαζί, 7 στο τετράγωνο, 7, 7, 49. 44 και 9, 13. 3 και 1, 4. Πάλι βγαίνει η τετρακτής, όπου 4 ίσον 10, όπως σας είχα πει. 1, 2, 3, 4. 4 και 3, 7 και 2, 9 και 1, 10. Που είναι το αριθμό 9 και τον αριθμό 10. Μάλιστα. 19. 9 και 1, 10. Πάλι μαζί το 1, την μονάδα, με την τελειότητα που είναι ο κύκλος. Πιστεύεις, τα τηλέφωνα μας εδώ για τους φίλους και φίλες, αν τηλεφωνώ από Ελλάδα, είναι 1-727 725-5555. Ερωτήσεις για τον Παναγιώτο Δουλάτο, πολύ ευχαρίστω. Επαναλαμβάνω, 1-727-725-5555. Λέγεται και συζητείται ότι πάρα πολλές μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, αλλά και ευρωπαϊκές εταιρείες, έχουν πετύχει στη ζωή τους με πάρα πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, όπως παραδείγματος χάρη, φέρω ένα που λένε και συζητάνε, όπως το iPhone, όπως το Google, όπως το Wi-Fi, όπως και άλλες εταιρείες. Και οι ιδρυτές τους, αυτοί οι άνθρωποι, δεν είχαν καλό τέλος και χρησιμοποιούσαν κωδικούς το 666 στα συστήματά τους, πιστεύοντας εις το σατανά, όπως συζητείται και λέγεται. Δεν το έχω διευκρινίσει, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει τίποτα, αλλά άμα κοιτάξουμε, ο εφευρέτης του iPod ή του iPhone ήταν ο Τζαπ, ο οποίος είχε πάρα πολύ άσχημο τέλος σε νεαρά ηλικία. Όπως... Το δαγκωμένο μήλο δεν σου λέει τίποτε. Ποιος? Το δαγκωμένο μήλο της iPhone. Ναι, το ρίχνει. Δηλαδή, είναι αμαρτία, την πτώση του ανθρώπου. Και αυτό το ρίχνει. Το δαγκωμένο είναι όπως. Έτσι. Αυτό τι, αυτό τι ακριβώς σημαίνει? Τι σημαίνει ακριβώς το δαγκωμένο μήλο? Είναι η πτώση του ανθρώπου στην αμαρτία. Δεν είπε ο Θεός, μη φάτε από τον καρπό, από το δέντρο αυτό. Ναι. Παράδεισο μπορείτε, αλλά από αυτό το δέντρο όταν θα φάτε θα πεθάνετε. Λοιπόν, και υποτίθεται, το ζωγραφίζουν, ότι έφαγαν από τον καρπό, ενώ δεν είναι καρπός, αλλά το σύμβολο είναι ότι δάγκωσαν, παράκουσαν το Θεό. Το δαγκωμένο μήλο λοιπόν είναι ότι η Εύα δοκίμασε τον καρπό, όπου ήταν αιτία της πτώσεως της ανθρωπότητος. Αυτοί το έχουν λοιπόν για σύμβολο, την ανομία, την παρακοή στο Θεό. Και το Google. Τα Google, εγώ δεν το έχω αναλύσει. Το Google, αλλά δεν με απασχολεί αυτό το πράγμα. Ναι. Έχω τόσες άλλες πληροφορίες και γνώρισες το Google. Τα video games Nintendo, τα ίδια πράγματα είναι. Τα video εγώ games. Εγώ θα μπορούσα τώρα που μου το λες όπως το σκέπτομαι. Το PlayStation. Κοίταξε, το PlayStation χρησιμοποιείται από παιδιά και έχει ο βασικός αριθμός, όπως το iPhone, το Google, το PlayStation, μαζί και άλλα παιχνίδια, σκοτώστε για να γλιτώσετε, που είναι με όπλα, για μικρά παιδιά, σκοτώστε για να γλιτώσετε, τα οποία είναι 3D animation, όλα χρησιμοποιούν κωδικούς των 666. Ακριβώς. Αυτό είναι το βασικό που γίνονται οι πολλαπλασιασμοί και οι συνθέσεις μέσα. Ναι. Γιατί η ρουλέτα δεν έχει το 666 σαν βάση. Ποιος? Τις κολόνες της ρουλέτας, τους αριθμούς. Ναι. Τα αθροίσματα. Θα σας βγάλουν 666. Μάλιστα. Οι τρεις κολόνες. 727-725-5555 τηλέφωνά μας. Τηλεφωνήστε μου τώρα ως σταθμό και αν θέλετε να λάβετε μέρος στην εκπομπή. Πολύ ευχαριστώ, θα ακούσουμε από εσάς τι έχετε να μας πείτε. Έχουμε σήμερα στην εκπομπή τον Παναγιώτη Δουλάτο, ζωντανά, για τους φίλους και φίλες. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες, Παναγιώτη, να πάμε στα τηλέφωνα, αλλά αυτό λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Άγγελε, εγώ είμαι. Ναι, καλησπέρα.
Γεια σου Παναγιώτη μου. Μια και χαρά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος, να είσαι πάντα καλά Παναγιώτη μου. Και χάρηκα πολύ που πήρα τηλέφωνο να σου ακούσω, να σου μιλήσω. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για όλα. Να σε έχεις τρελάνει τελείως. Μια φορά έχεις πει ένα πράγμα Παναγιώτη μου και είπες σε θέλουν στην Αμερική να έρθεις να μιλήσεις στο Harvard, το ένα στο άλλο και είχες πει έχουν τα βιβλία μου στο ας προς σπίτι. Τι θέλουν να μάθουνε. Ένα πουλάκι μου λέει ότι θέλουν να μάθουν πιο πολλά από ό,τι έχω πει. Δεν θα τους κάνω το χαρτιράκι. Λοιπόν, ο Θεός είναι μαζί σου, σε αγαπάω Παναγιώτη μου, μας δίνει δύναμη μεγάλη και βλέπω ότι ανοίγεις και άλλους δρόμους. Ευχαριστώ Παναγιώτη μου πάρα πολύ, σε αγαπάμε, ο Θεός πάντα μαζί σου. Αμήν και σε εσάς. Ναι. Και σε εσάς. Ευχαριστώ και κάνε μια ακόμα μια προσευχούλα για πάρτι μου. Για όλο τον κόσμο, για όλους. Πάντα το κάνεις, εντάξει. Παναγιώτη μου, σε αγαπάω. Πάντα χαιρόμαστε που σε ακούμε και πιο πολύ είμαι... Δεν ξέρω τι λέξεις καλά ρε Παναγιώτη, έχω ξεχάσει τα ελληνικά. Τέλος πάντων, είμαι χαρούμενος που σε ακούω και μίλησα μαζί, σ' άκουσα. Λοιπόν, γεια σου Παναγιώτη μου, να σε ακούω. Γεια χαρά να έχεις και Χριστός Ανέστη. Ναι, γεια σου Αγγελάτε μου. Γεια σου. Αληθώς, γεια σου, γεια σου. Η επόμενη γραμμή λέγεται παρακαλώ. Δεν μου λες Άγγελε, κάνε έτσι παρακαλώ μια ερώτηση και πες του Παναγιώτη. Σε ακούει. Okay. Τα τρία εξάρια μάτα τα προσθέσεις 3, 6, 18, 8 και 9. Τι εννοεί πάλι αυτό? Ότι όλοι οι αριθμοί μεταξύ τους είναι μέχρι το 9 οι αριθμοί, όπου μεταξύ τους κάνουν το άπειρο. Όλοι οι αριθμοί στο τέλος όταν προσθέτονται σε έναν πολλαπλασιασμό το 1 με το 9 βγαίνει και τα αρθρίσεις μετά βγαίνει άθροισμα πάλι 9. Ναι, αλλά πού είναι τα... 6, 6, 36, 6 και 3, 9. Όλοι οι αριθμοί που είναι πολλαπλάσιοι του 9, το άθροισμά τους βγαίνει πάλι 9 αν τα προσθέσεις. Είναι ο αριθμός που περιέχει 3 τριάρια. Δηλαδή έχουμε 3 τρίγωνα. Κατάλαβες, την τριαδικότητα του Θεού. Ακούς τον Αγιώτη. Ναι, σε ακούμε λέγεται. Γιατί έχουν βάλει το 666 τα τρία εξάρια και πάλι βγαίνει όπως και να το βγαίνει, βγαίνει το 9. Ναι, διότι εδώ πέρα βλέπουμε ότι ακόμα... Τι εννοιάτε δεν μπορεί να καταλάβει, το 666. Άκουσε, όλοι οι αριθμοί του Θεού είναι. Εξαρτάται για ποιο λόγο χρησιμοποιείς κάτι. Όταν πάρεις, βλέπουμε ότι το 666, αν το αρθρίσεις, πάλι βγαίνει 9. Βλέπουμε ότι η εξίσωση, βλέπουμε στο τέλος ότι πάλι το 9 νικάει. Πάλι οι θετικές δυνάμεις. Έτσι, αν πάρεις 3 εννιάρια και βάλεις έναν καθρέφτη από κάτω και τα στερεώσεις όρθια, από μέσα θα δείχνουν ανάποδα 666. Άρα σου δείχνει αυτό που είναι αντίθετο προς το 9. Κατάλαβες. Γι' αυτό και λέγεται αντί του Χριστού. Αντί του Χριστού. Δεν είναι Χριστός. Ωραία. Τα 27-725-55-55 είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Σημαίνουμε τον Παναγιώτη τον Τουλάτο από την Αθήνα. Απευθείας μετάδοση μέσω Skype. Θα είμαστε στις 7 η ώρα σήμερα κοντά σας, όπως πάντα. Εάν έχετε και εσείς να ρωτήσετε κάτι τον Παναγιώτη, πολύ ευχαριστώ να το ακούσουμε. Λέγετε παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα, Άγγλε. Καλησπέρα. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω για τον πιλότο που έπεσε σήμερα στη Σκύρο, στην Ελλάδα. Ναι, είναι στα νέα πάνω, το είχαμε το μεσημέρι στα νέα. Κάτι ατύχημα έγινε. Δεν ήταν ούτε από... Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Ατύχημα ήταν, αλλά παράξενο φαίνεται. Διότι αν κάτι πάθει ήταν το πλάνο της πολεμικής μας αεροπορίας, ο πιλότος έχει ένα κουμπί που πατάει αυτομάτως και το πετάει έξω από το αεροπλάνο. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Και, λέει και το άλλο είναι το εξής, ότι δεν έδωσε σήμα σώσ, πουθενά αυτός. Έκανε σβούρες, λέει, όπως έλεγαν οι... Όλοι αυτοί εκεί πέρα, σβούρες γύρω-γύρω και έπεσε και εξαφανίστηκε, ξέρω και εγώ. Μάλιστα. Και πήγαν τηλέφωνο για τον Τσίπρα και είπανε συλληπιτήρια ο Τούρκος Πρωθυπουργός. Τι να πει ο άνθρωπος. Τι να πει, ξέρω, πρέπει να κάνουν investigation. Θα το δουν 40, anyway. Είναι τον άνθρωπο και είναι πολλοί τώρα που κάνουν investigation. Μάλιστα, καλώς, εντάξει. Κρίμας που χάθηκε ένα νέο παιδί. Κρίμας. Ευχαριστώ, γεια σας. Για χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται παρακαλώ. Ναι.
Παρακαλώ, λέγεται. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Ευάγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον Παναγιώτη. Δεν σε ακούει. Υπηρέτησα το 1969, παρουσιάστηκα. Ναι. Εγώ όταν πήγα και ορκιστήκαμε για την πατρίδα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτοί οι δύο που πιάσανε οι Τούρκοι, εγώ εάν ήμουνα αρχηγός του στρατού θα τους περνούσα στρατοδικείο. Τι λέει ο Παναγιώτης? Για ποιο λόγο τα παιδιά αυτοί που περάσανε στα σύνορα, λες? Ναι, γιατί αυτά τα λάθη γίνονται σε όλες τις περιοχές, σε όλους τους κόσμους. Στα σύνορα υπάρχουν παραπλανητικές οδοί που πέφτουν σε σφάλμα. Δεν είναι καταδικαστέο αυτό. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Όταν είσαι περίπουλο, κρατάεις όπλο. Ναι. Και όταν είσαι περίπουλο, τα μάτια σου είναι 180. Ναι, αυτό γίνεται που λες εσύ όταν είναι εμπόλεμη κατάσταση. Σε καιρούς ειρηνικούς, δύο χώρες που είναι στο ΝΑΤΟ, δεν μπορούν να πυροβολούνται. Απαγορεύεται. Δεν λέω να πυροβολούνται, αλλά τη στιγμή που έρχεται ο Τούρκος και σηκώνει το όπλο και μου λέει θα σε πιάσω, θα σηκώσω και εγώ το όπλο. Εντάξει. Δεν μπορεί να παραδοθούν, να αφήσουν τα όπλα κάτω και να παραδοθούν. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Ναι. Αν είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση, ναι, συμφωνώ. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε εκεί και μα και γιατί μπήκαν οι Τούρκοι και τους πήραν, ξέρω κι εγώ. Είναι φύλακες στο σύνορο. Φύλακες στο σύνορο. Ναι, αλλά είναι εμπόλεμη κατάσταση. Είναι δύο ειρηνικές, δύο φίλες χώρες. Δεν μπορείς να βιοπραγήσεις σε μια φιλική χώρα στα σύνορα. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν νόμοι. Δεν θα τους αφήσω να με πιάσουνε. Μα και από εδώ έχουμε πιάσει και εμείς Τούρκους που έχουν κάνει το ίδιο πράγμα. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι, δεν είμαστε σε πόλεμο. Πάλι τα ίδια. Γιατί όμως δεν τους αφήνουνε. Άλλο θέμα αυτό. Αυτό ναι. Γιατί αυτός είναι η Τουρκία, δεν τους αφήνει. Θέλουν να... Τα δικά τους ιστορία να κάνουν. Ρε Άγγελε, αφού ξέρουμε ότι και οι Τούρκοι και οι Αλβανοί έχουν μίσος απέναντί μας. Δεν μπορεί να κρατάς όπλο, να είσαι φύλακα στο σύνορο και να αφήσεις κάτω όπλα και σε πιάζουνε. Είναι απαράδεκτο όλους διόλου. Άκουσε φίλε μου, τη στιγμή που υπάρχει ελευθερία στα σύνορα και περνάνε από εδώ και εμείς από εκεί και κάνουν ψώνια, υπάρχει ελευθερία, δεν μπορείς να έχεις συμπεριφορές πολέμου. Μπαίνει ελεύθερα. Άλλο τα σύνορα, κάνουν λάθος κάποιοι και από εδώ και από εκεί γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να σηκώσει το όπλο. Δεν είναι εμπόλεμη κατάσταση ώστε να γίνει αυτό που λες εσύ. Καταλαβαίνω Παναγιώτη, αλλά τη στιγμή που ο Τούρκος σηκώνει το όπλο και λέει σε πιάνω εχμάλωτο και κρατάει όπλο ο δικός μας στρατιώτης, γιατί δεν το αφήσει κάτω? Διότι του είπανε ότι είσαι σε τουρκικό έδαφος και δεν το είχε αφήσει. Τουρκικό έδαφος ή είμαι στο γερμανικό έδαφος. Υπόθεση Νίκο, ό,τι και να λέμε, αυτοί τώρα είναι τόσες μέρες μέσα, τόσες εβδομάδες, δεν θα κάνουν τίποτα. Θα δούμε τι θα κάνουν. Εγώ αν ήμουν θα τους περνούσα στρατοδικείο. Εντάξει. Διπολάκης, καλό βράδυ. Μπορεί να σταθεί ότι σκορχίζεται να αφήνει το όπλο του χάμου. Καλό βράδυ να έχεις. Γεια χαρά. Okay. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου. Ήθελα να ρωτήσω τον Παναγιώτη μια ερώτηση, αν μπορώ. Ναι, σε ακούει στον αέρα είσαι. Ναι, I know. Είχα δει ένα πρόγραμμα που έπαιρνε συνέντευξη την Πατρινιά, την Δαιμονιασμένη, και έχω ξεχάσει το όνομά της. Η Μαρία. Το έβγαλα αλλά δεν μου βγαίνει στο κομπιούρε. Η Μαρία, η Πατρινή, πώς λέγεται, πώς πρέπει να τη βρω? Μαρία από την Πάτρα. Αυτό μπορώ να το βρει σε κάποια... Συγγνώμη, σε κάποια εκπομπή μας, δεν θυμάμαι ποια μέρος.
ήταν, την είχαμε πάλι εμείς εδώ με τον Παναγιώτη μαζί στον αέρα. Ναι, αλλά εγώ δεν ήμουν, οδηγούσα εκείνη τη στιγμή ότι το έβαλε στο ξέρω. Δεν θυμάμαι κάπου είναι, έχει, άμα πας στο YouTube, στον Greek Boys. Και πάρε, πάρε στο YouTube και βάλε Μαρία από την Πάτρα, Παναγιώτη. Στο YouTube το είχα βάλει, αλλά δεν ξέρω πώς να τη βγάλω. Έβαλα Μαρία η Πατρινιά, Μαρία Πάτρα από την Πάτρα και δεν μου βγαίνει. Μαρία από την Πάτρα. Το έβαλα, δεν μου βγαίνει. Κοίταξε, κοίταξε στη δική μας την νηστεία σελίδα που είναι εκεί. Να το δούμε πια, γιατί γίνονται χριστιανοί, εστρέφονται στον Χριστό. Και να το έχουν μπλοκάρει. Είχα δει που πήρε συνέντευξη πολύ τρομακτικό, είναι η αλήθεια. Και δεν τα έχω βάλει πια, γιατί έκανε άλλα πράγματα. Ήτανε μόνο τρία, δεν έχουν βγει κι άλλα να βάλεις, έτσι. Όταν το είχα βγάλει εγώ στο κανάλι 5 τότε στο Κουρί το κανάλι, ναι, ήταν αρκετό, ήταν δηλαδή γύρω στα 3 τέταρτα. Αλλά ναι, και από εκεί είχα κόψει, γιατί έκανε και άλλα πράγματα, ναι, που δεν ήθελα ο κόσμος να τα δει, γιατί θα πάθαιναν ζημιά. Και αφαίρεσα πολλά πράγματα. Καμιά φορά να σου πω πρέπει να το δει ο κόσμος για να δει και να βάλει μυαλό. Το ξέρω, έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά και κάποιοι άλλοι μπορεί να πάθουν ζημιά. Οπότε δεν μπορώ να το ρισκάρω εγώ αυτό. Ναι, μάλιστα. Είναι επικίνδυνο. Ευχαριστώ Παναγιώτη μου, σο Μαρία. Από την Πάτρα. Από την Πάτρα. Ναι, Μαρία από την Πάτρα. Έτσι να το βγάλω, Μαρία από την Πάτρα. Μαρία από την Πάτρα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά. Γεια. Η ώρα είναι 6 και 29 λεπτά. 7-27-725-55-55 τηλέφωνά μας. Για ερωτήσεις για τον Παναγιώτη Ντουλάτο. Παναγιώτη, έχουμε εδώ πέρα κάποια μάσης τα οποία με ρωτάνε και προηγουμένως να μας πεις γιατί οι Έλληνες Ορθόδοξοι ιερείς στους γάμους, στα βαπτίσια, ακόμα και σε λειτουργίες χρησιμοποιούν λέξεις και υπονοούμενα της Παλαιάς Διαθήκης και ονόματα Εβραίων όπως ο Αβραάμ, Ισαάκ, τέτοια πράγματα. Εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα από μένα. Μπορεί να μας εξηγήσεις. Όπως στο γάμο με το δαχτυλίδι της Θάμαρ που λέγαμε την άλλη φορά και βγήκε ο άλλος. Η Θάμαρ ήταν μια πόλη που πήγε με τον πεθερό της. Τι δουλειά έχει το δαχτυλίδι της Θάμαρ? Δίγησε ευχή στην ύφη να κάνει όπως το δαχτυλίδι της Θάμαρ. Γελία πράγματα δηλαδή και συχαμερά. Μετά στις κηδείες πας ας πούμε να αναπαυθεί λέει στους κόλπους του Αβραάμ, του Ισαάκ. Γιατί να αναπαυθώ εγώ εκεί? Τι δουλειά έχω εγώ με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ? Και ο Θεός του Αβραάμ ήταν ο Γιαχβέ. Εμένα ο δικός μου είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί μου βάζεις τα μνημόσυνα και λένε στους κόλπους Αβραάμ? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, έχουν βάλει πολλά τέτοια τα οποία για μένα είναι, δεν στέκουν, είναι δοξασίες των Εβραίων. Οι Εβραίοι δεν τα έχουν αυτά, τα έχουμε εμείς οι Έλληνες. Και όμως αφήσαν και τα περάσανε μέσα στους αιώνες. Και βγαίνει τώρα οποιοδήποτε Εβραίος και λέει σας δώσαμε λέει εμείς Θεό, σε εμάς. Το Θεό που μας δώσατε, αν τον αναγνωρίζετε, είστε στη χειρότερη γιατί τον σταυρώσατε. Αφού αναγνωρίζετε ότι είναι Θεός, ο Ιησούς. Άρα είστε θεοκτόνοι, χριστοκτόνοι και μην μας λέτε ότι μας δώσατε Θεό σε εμάς. Άρα ξέρατε ότι είναι Θεός και τον σταυρώσατε. Άρα είστε αιωσφοριστές. Κατάλαβα. Να πάμε στο τηλέφωνο, να λέγεται παρακαλώ. Ναι, λέγεται. Γραμμή τηλεφώνου. Ναι, λέγεται. Ναι, λέγεται. Παρακαλώ. Η επόμενη γραμμή, λέγεται παρακαλώ. Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, Γιώργο. Και καλησπέρα, κύριε Τουλάτη. Παναγιώτη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Σήμερα, Άγγελε, έχω να κάνω δύο πράγματα. Ένα σχόλιο για σένα και μια ερώτηση για τον Παναγιώτη. Άγγελε, σήμερα να σε ευχαριστήσω για το που διόρθωσε το Channel 24. Να σε ευχαριστήσω. Α, είχαμε, δεν ήταν από εμάς το πρόβλημα, ήταν από κάτω, είχε πέσει κεραυνός. Ευχαριστώ. Yeah. Και επίσης, Άγγελε, θέλω να πω για σένα. Σήμερα φαίνεσαι τουλάχιστον 10-20 χρόνια πιο νεότερος από κάθε άλλη φορά που σε βλέπω για 20 χρόνια. Δεν ξέρω γιατί. Είσαι ξεκουρασμένος. Όχι. Πρέπει να ξεκουράζεσαι, φαίνεσαι καλά και πρέπει να φαίνεσαι καλά γιατί σε χρειαζόμαστε. Ναι.
Και για τον Παναγιώτη μια ερώτηση. Μ' αρέσει να σε βλέπω, Παναγιώτη, πάντοτε. Και θέλω να σου αυτό το σημείο, το σημείο που έχεις πάνω από το πίσω από το κεφάλι σου. Γιατί σ' αρέσει να είναι πίσω από το κεφάλι σου? Γιατί είναι σημαία την ελληνική της Πέλλας, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επειδή οι Σκοπιανοί μας λένε ότι είναι Μακεδόνες, ψεύτες και υποκριτές, έχω τη σημαία την ελληνική του Αλέξανδρου. Γι' αυτό την έχω. Μάλιστα. Okay. Mm. Αυτά. Mm. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Πάλι Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Μην λέγεται. Παρακαλώ, λέγεται. Δεν απαντάει σε αυτή τη γραμμή κανένας. Ναι. Θέλω, σου μίλησα για κάποιον Έλληνα που είναι κορυφαίος και είναι πολύ, πολύ μεγάλη μορφή και είναι ένας άνθρωπος, διότι οι Έλληνες οι σημερινοί δεν έχουν ανθρώπους πρότυπα. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένα πρότυπο Έλληνος, όπου έχει καταφέρει μέσα από προσπάθειες της ζωής του, όλη τη ζωή, έχει καταφέρει να φτάσει πιο ψηλά και από τους Σαωλήν. Έλληνας, χριστιανός ορθόδοξος, με γνώσεις και δυνάμεις υπέρ του φυσικού, και ό,τι έλεγε ο Χριστός που λέει θα πείτε στο βουνό να κινηθεί και θα κινηθεί, θα κάνετε εκείνο και θα γίνει, αυτός ο άνθρωπος με την επιβολή του πνεύματος επάνω στο σώμα στην ύλη έχει καταφέρει πολλά πράγματα. Τον έχει βγάλει και το CNN σαν φαινόμενο. Το CNN δεν έχει βγάλει Σαολίν που είναι Σαολίν και έχει βγάλει τον Παναγιώτη τον Σεντέλη. Ναι. Θα ήθελα την ερχόμενη Τετάρτη πρώτα ο Θεός. Να τον έχουμε στον αέρα. Μπράβο, και εκεί θα εκπλαγείτε και θα δείτε πως ανάμεσά μας υπάρχουν άριστοι Έλληνες που είναι καλό τα παιδιά και οι νέοι να έχουν σαν πρότυπο, γιατί είναι όντως πρότυπο αυτός ο άνθρωπος και σε πνεύμα και σε ψυχή και σε σώμα, και έτσι μπορούν να γλιτώσουν πάρα πολλά οι άνθρωποι ακούγοντας τον Παναγιώτη τον Σεντέρη και εγώ αυτά που λέω, τα οποία είναι στον πνευματικό χώρο. Λοιπόν, την ερχόμενη Τετάρτη θα τον έχεις, ναι, και θα δεις, θα εκπλαγείτε. Θα εκπλαγείτε. Θα δούμε. Και όμως, low profile, ναι. Ναι. Γιατί είναι ευγενικός, είναι ταπεινός, είναι ωραίος, ως είναι. Ωραία, πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Ναι. Ναι, λέγεται παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε στα Twitter, στα text message. Παναγιώτη, μια ερώτηση. Εγώ δεν είμαι ορθόδοξος χριστιανός, ούτε καθολικός, ούτε Ιακωβάς, ούτε Εβραίος. Αλλά είμαι δωδεκαθεϊστής. Και απαιτώ από σένα να μας πεις την αλήθεια. Μην μπερδεύεσαι, λέει, με χριστιανούς και δωδεκαθεϊστές. Γιατί κρύβεις τον εαυτό σου και δεν είσαι δωδεκαθεϊστής, λέει ο Γιώργος από την Αυστραλία. Παναγιώτη, απάντησε στο Γιωργάκη από την Αυστραλία. Ο Γιώργος από την Αυστραλία. Ναι. Είναι δωδεκαθεϊστής το παιδί αυτό. Και λέει, να μην λέω ότι είμαι δωδεκαθεϊστής. Όχι, να επαναλάβω. Λέει ότι δεν είναι ορθόδοξος αυτός, ο Γιώργος από την Αυστραλία, δεν είναι ορθόδοξος. Δεν είναι καθολικός, δεν είναι Εβραίος, δεν είναι Ιακωβάς, δεν πιστεύει πουθενά, αλλά μόνο στους 12 θεϊστές. Αυτό το άτομο, αυτός ο ακροατής που μας βλέπει στην Αυστραλία, καλημέρα στην Αυστραλία και πάλι. Και απαιτεί από σένα να του πεις και να πεις την αλήθεια στο κοινό και να μην μπερδεύεσαι, λέει, με τους χριστιανούς και τους 12 θεϊστές. Τι μπερδεμάκα, δεν ξέρω. Μπορεί να μου πει ο Γιωργάκης από την Αυστραλία, τον Δία τον γέννησε ο Κρόνος. Ποιος είναι Θεός, ο Δίας ή ο Πατέρας του ο Κρόνος? Και τον Κρόνο τον γέννησε ο Ουρανός. Ποιος είναι Θεός,
Ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός. Κάτσε, τον μπερδευτήκαμε τώρα. Τι 12 θεοί είστε? Οι 12 θεοί από πού γεννηθήκανε? Και αν γεννηθήκανε, γιατί να είναι αυτοί οι θεοί και όχι οι πατέρες τους, ή οι παππούδες τους, ή οι προπαππούδες τους? Ναι. Πίσω-πίσω που θα φτάσουμε κάπου. Θα φτάσουμε σε ένα. Το ένα. Εκατομμύριο. Είναι ένα εκατομμύριο φορές το ένα. Μάλιστα. Τι παιδευόσαστε με το ένα εκατομμύριο φορές το ένα και δεν πιάνετε το ένα αυτό καθ' αυτό. Εν παν και το παν εν. Έτσι. Έλεγαν οι αρχαίοι σοφοί. Ναι. Γιώργο. Για πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Ναι, λέγεται. Στον Παναγιώτη μια ερώτηση, τώρα με τους 12 θεούς του Ολύμπου. Ο Δίας, ένας από τους 12 θεούς. Το Ξένιος Δίας από πού προέρχεται, μπορεί να μου εξηγήσει? Ναι, ο Ξένιος Δίας ήταν μια ιδιότητα που μεταξύ των Ελλήνων υπήρχε νόμος φιλοξενίας. Και επειδή ο νόμος αυτός ήταν του Διός, ήταν νόμος ηθικής. Και μία από τις αρετές, η φιλοξενία, δηλαδή ένας Έλληνας ζητούσε να φιλοξενηθεί στο σπίτι κάποιου Έλληνα, άλλου άγνωστου. Και έλεγε στο όνομα του Δία, μπορώ να μείνω μία-δύο μέρες στον οίκο σας. Ο νοικοκύρης δεχόταν να μείνει δύο ημέρες εν ονόματι του Ξένιου Δία, του νόμου του Διός για τους ξένους. Όχι, αλλά φύλλα, μόνο Έλληνες. Μάλιστα. Από καταλήψατε πλήρως. Ξένιος Δίας. Διότι Ξένιος χρησιμοποιούσαν και έλεγαν στο όνομα του Διός μπορείτε να με δεχτείτε στο σπίτι σας μία ημέρα ή δύο ημέρες, και τον είχαν στα καλύτερα. Και αυτό έχει μείνει σε εμάς τους Έλληνες. Είμαστε φιλόξενοι. Ναι. Και ξέρετε, υπάρχει ένα ξενοδοχείο στο Λιτόχωρο που το όνομά του είναι Ξένιος Δίας. Και εγώ η περιέργειά μου ήταν αυτή τώρα. Ναι. Ξένιος Δίας είναι ο νόμος, ένας από τους νόμους των ηθικών και των αρετών των Ελλήνων που είχαν την φιλοξενία. Ο νοικοκύρης ήταν δούλος αυτού που ζητούσε τη φιλοξενία. Τέτοιο σεβασμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Πάμε στην επόμενη γραμμή, λέγεται παρακαλώ. 727-725-5555 τα τηλέφωνα μας για τους φίλους και φίλες που θα θέλουν να λάβουν μέρος στην εκπομπή Ελευθερή Νόμη. Άλλη ερώτηση για τον Παναγιώτη από Αθήνα. Ο Νίκος. Γεια σου Νίκος, στην Αθήνα, καλό βραδάκι. Πάμε στο τηλέφωνο από όταν περιμένω και έχουμε κανένα περαστικό τηλέφωνο. Λέγεται παρακαλώ. Έλα, Άγγελε, εσύ, εγώ είμαι. Ναι, καλησπέρα, είσαι στον αέρα, Χρήστος Ανέστη. Γεια σου, Χριστός Ανέστη, τι κάνεις? Μια χαρά, δόξα Θεώ. Πήρα τηλέφωνο να σου πω, το πρόγραμμά σου είναι πρώτο, συνέχισε, παρόλο που σε πυροβολούν ορισμένοι. Εντάξει, αλλά εντάξει, κάνεις πάρα πολύ καλή δουλειά, η παρέλαση ήταν πρώτη. Αχ, καλά, πήρε και το βραβείο εφέτος η παρέλαση. Πολύ ωραία ήταν, πολύ ωραία. Ναι. Παναγιώτη, με ακούει? Ναι, σε ακούει, σε ακούει. Παναγιώτη, να σου πω, σε αγαπώ πάρα πολύ, χάρηκα που σε βλέπω πάλι, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Αληθώς. Να είσαι καλά, να είσαι καλά ρε φίλε. Και λυπάμαι που πολλοί άνθρωποι βγαίνουν στο τσάτ και λένε πράγματα τα οποία δεν είναι ωραία πράγματα, σε βρίζουν και λοιπά. Άνθρωποι που δεν μπορούν να... Εντάξει, δεν τα διαβάζω εγώ, δεν διαβάζω τα τσάντα αυτά. Και εντάξει, μπορεί. Ξέρω. Εγώ τους αγαπάω. Έχω μεγάλη εντύπωση που άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν νηστεία για μία εβδομάδα κατηγορούν έναν άνθρωπο που έχει κάνει 40 χρόνια έργο. Και λυπάμαι γι' αυτό. Αλλά συνέχισε δυνατά, Παναγιώτη μου, σε αγαπάμε, να είσαι Οδυσσέας και Λεωνίδας και Ηρακλής. Μη σταματάς καθόλου. Προχώρα. Έγινε λοιπόν. Γεια καλά και Χριστός Ανέστη. Παναγιώτη, γεια σας. Γεια χαρά. Ξέρεις τι είναι, Παναγιώτη. Το πιστεύεις ότι εκπέμπω στο YouTube, έχουμε 3-4 κανάλια. Και αν δεν μου πει κανένας, δεν διαβάζω εγώ τα chat στο YouTube. Για να ξέρετε κυρίες και κύριοι, δεν μπαίνω στα chat στο YouTube στο κανάλι μας, ούτε στο Facebook τα διαβάζω ακριβώς. Και υπάρχουν μερικά άτομα τα οποία έχουν κάποιες αρνητικές εικόνες για τους πάντες. Αλλά δεν με αφορά εμένα αυτό, αλλά και τους εξής. Ακροατές είναι
Τους αρέσει αυτή η εκπομπή, τι λέω, παιδί, και πέρα μας αρέσει αυτή η εκπομπή, ρε παιδιά, γιατί κάθασα στο κανάλι μου. Πήγαινε αλλού. Άσου να βρεις. Εντάξει, άσου να βρεις. Το κράτης. Εδώ λέει, υπάρχει ελευθερία λόγου. Ο καθένας λέει ότι θέλει να πει. Δεν βαριέστε μωρέ. Ο Θεός θα σας έχει καλά. Άτσο. Ο Σοκράτης στην αρχαία Αθήνα είχε αρκετούς εχθρούς. Ναι. Αντισοκρατικούς. Οπότε πάει ένας μαθητής του και του λέει, δάσκαλε, του λέει, ξέρεις, λέει, όταν εκεί που είσαι παρέα, δεν μιλάει κανένας, αλλά όταν φεύγεις, το τι σου σούρνου, λέει, δεν μπορείς να φανταστείς. Oh. Και ο Σοκράτης και του λέει, εν τη απουσία μου, ένα λεπτό. Δεν πω και να με δίνουν κιόλας. Ναι. Κούς. Εν τη απουσία μου τους επιτρέπω και να με δίνουν κιόλας. Έτσι είναι. Λοιπόν, για λέγε μας, η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι, Άγγελε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Σε εσένα, στον Παναγιώτη, στο Γιώργη, στον Πόστο και σε όλους τους πατριώτες. Χιονίζει εκεί στη Βοστόνη. Όχι, εγώ είμαι ο Σπύρο Φωκάς από το Σαρασότα. Α, Σαρασότα, εγώ όμως από τη Βοστόνη. Τώρα έχω φύγει από το Σαρασότα, είμαι στο Κάνσας. Τι κάνεις εκεί πέρα. Έχω τα κόνια, δικόνια, παιδιά. Α, στα παιδιά σου, καλά, κρυσπή για το Πάσχα. Σε καλά. Παρακολουθώ όμως. Ναι, εντάξει, ωραία. Δεν με νοιάσε πόσο στήχησε για να κάνω σερμά να σε κοιτάζω. Ναι. Και ακούω, έτσι. Εντάξει. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, καλή κεφαλονιά το καλοκαίρι. Βέβαια. Αμήν. Αμήν. Να είστε καλά και του χρόνου. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Η επόμενη γραμμή λέγεται παρακαλώ 727-725-5555 τηλέφωνα μας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα εάν έχετε να μας πείτε κάτι να ρωτήσετε τον Παναγιώτη του Λάτου, έως 6 και 44 λεπτά. Θα ήθελα να τονίσω στους φίλους και φίλες ότι εκπέμπουμε και στο Facebook, κυρίες και κύριοι, αλλά και στο YouTube. Λοιπόν, εάν κάποια στιγμή δεν ξέρω τι θα γίνει ακριβώς με το Facebook, γιατί τώρα υπάρχει ένα ταραχή στο Facebook και πρόκειται να σας κρεώνουν και δεν είναι λίγα τα λεφτά που πολλοί από εσάς θα εξαφανιστείτε από το Facebook. Πιστέψτε με αυτό που σας λέω. Γιατί ο Εβριάκος είναι Εβριάκος, θέλει λεφτά. Αρκετά το τσαμπέλι. Θέλει λεφτά. Ξέρεις, ο ιδιοκτήτης είναι Εβραίος, Παναγιώτη. Καλό παιδί είναι, εντάξει, αλλά θέλει να κάνει πιο πολλά δισεκατομμύρια. Είναι ο ένας από τους πλουσιότερους. Τι να πεις ρε παιδί μου. Αυτός δεν είναι άνθρωπος. Αυτός είναι κλόνος. Είναι κλόνος. Είναι κλόνος. Δεν ξέρω τι είναι, υπόθεση το εξής, ότι έκανε πράγματα και τον εστρίμωξε πολύ άσχημα το Κόγκρες εχθές, διότι έκανε πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να τα κάνει. Κινήθησε πάρα πολύ. Είναι δεδομένος, είναι από δυνάμεις άλλες και αυτό που γίνεται με το Κογκρέσο είναι θέατρο. Ακούστε τι σας λέω. Είναι θέατρο, ε. Ναι. Ακριβώς για να κάνουν τον κόσμο να πάρει χρήματα. Δεν είναι έτσι. Έπρεπε να βρεθεί μια αιτία για να ζητήσουν χρήματα. Μην κοιμόσαστε. Αυτό το άτομο δεν είναι άνθρωπος. Είναι ρέπλικα. Είναι βιολογικό ρομπότ αυτό. Κόπια. Βιολογικό ρομπότ. Ναι. Προσέξτε κάτι. Θα σας πω ένα μυστικό. Προσέξτε κάτι. Πρέπει να σου... Όλοι οι άνθρωποι... Το ένα μέρος, το μισό, δεν είναι ίδιο με το άλλο. Όλοι. Όχι. Ψέξε τις κούκλες και αυτόν, ό,τι είναι από εδώ, είναι και από εκεί. Ναι. Σας είπα ένα μυστικό. Mm. Να ξεχωρίζετε. Μια φορά έπρεπε να σου λυσεί και στο Κόγκρες, να την τα πεις αυτά μπροστά σε όλους. Ότι είσαι κλόν. Φτιαχτώ αυτό σειρό για να βγει χρήμα. Πες μου Παναγιώτη, για να επιστρέψουμε, τηλέφωνα, πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Χριστός Ανέστη Άγγελε, Χριστός Ανέστη Παναγιώτη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Και στο κύριο Ιέβα, το Ευαγγέλιο που έχω διαβάσει και ότι έχω μάθει ότι το φίδι ήταν ο Σατανάς. Το ίδιο και ο Χριστός, ναι, όταν παραπονέδε στα βουνά προσευχόταν. Γιατί οι δεσποτάδες έχουν στην κλίτσα τους δυο φίδια, ένα από εδώ και από εκεί. Αυτά είναι δύο δράκοι που δεν έχει να κάνει με το φίδι, έχει να κάνει με το σύμβολο το κηρύκιο του Ερμή. Ξέρεις, τα σταυρωτά φίδια που έχει ο Ερμή στο χέρι του. Αχα. Έχει να κάνει με το DNA.
την Έλικα που κάθονται εδώ τα δύο φίδια. Τα δύο φίδια φτάνουν στο μέτωπο που είναι το τρίτο μάτι. Με αυτό το σύμβολο Ερμής θεράπευε, ανάστενε νεκρούς και υπνώτιζε. Είναι δηλαδή ένα σύμβολο το οποίο είναι κυριαρχικό, εξουσίας. Τα δύο αυτά φίδια δεν είναι φίδια στην ουσία. Είναι τα δύο ρεύματα που αρχίζουν από τον κόκκιγα του ανθρώπου, διασταυρώνονται 7 φορές και φτάνουν εδώ, ενώνονται, στο τρίτο μάτι και ο άνθρωπος έχει την αγιότητα και είναι σύμβολο δυνάμεως. Δεν έχει να κάνει με φίδια. Συμβολικά τα κάνει σαν φίδια για να μεταφέρει με κώδικα τις δύο φλόγες που υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο, στη σπονδυλική στήλη. Μάλιστα. Ευχαριστώ, είναι... Παναγιώτη, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Και εσύ να είσαι καλά. Για χαρά. Πάμε, μπορώ να σου πω περισσότερα, αλλά όταν δεν γνωρίζεις κάποια αρχή, όσα και να πω σε μπερδεύω, οπότε συγγνώμη. Αλλά δεν είναι τώρα βρει αυτό, γι' αυτό θα δείτε στη Ράβδο, υπάρχουν κάποιες μπάλες. 3. Ναι. Κανονικά η Ράβδος έχει 7 μπάλες, το σωστό. Ναι. Που είναι οι 7 διακλαδώσεις που κάνουν τα φίδια στο ερμητικό κηρύκιο. Κατάλαβες. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια χαρά. 727-725-5555 τα τηλέφωνα μας στο σταθμό. Ερώτηση για τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, βλέπουμε τις τελευταίες δύο μέρες τους διαξηφισμούς μεταξύ Ευρώπης, Αγγλίας, Γαλλίας και ΗΠΑ για να γίνει ένα μεγάλο μπουμ στη Συρία και εκτός αυτού, όπως λένε, απορώδω ο κρατής μου στα γράφη, όπως λένε ότι ο Πούτιν ειδοποίησε στην Αμερική ότι πάμε για το τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Τι έχεις να μας πεις γι' αυτό? Δεν είναι αυτός ο παγκόσμιος πόλεμος, θα γίνει σύραξη. Σας είπα γιατί γίνεται. Ναι. Ο παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει με την παρουσία του Αντίχριστου στα δεύτερα 3,5 χρόνια της επταετίας. Αυτός είναι ένας πόλεμος που θα γίνει τοπικός στην Συρία. Δεν θα επεκταθεί. Ο παγκόσμιος πόλεμος είναι παγκόσμιος. Ναι. Αυτό δεν είναι. Θα συμβούν κάποια πράγματα που και οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι δεν θέλουν τον Τούρκο. Μην νομίζεις ότι είναι με την Τουρκία ο Πούτιν. Λάθος. Την Τουρκία θα την τριμερίσουν. Αλλά έκανε αυτή την κίνηση ο Πούτιν για την πανέξυπνος. Δημιούργησε δίθεν βάση σε εκείνον τον χώρο για να έχει λόγο να επέμβει. Καταλάβατε. Ο Τούρκος είναι μπουνταλάς, ο άλλος είναι διάολος ο Πούτιν. Εσύ πιστεύεις, Παναγιώτη, ότι τα γκαζάκια με τα χημικά όπλα τα έβαλε ο Ασάντ, ο πρόεδρος της Συρίας? Όχι, δεν έβαλε ο Ασάντ. Είναι προβοκάτσεις αυτές. Μπορεί να τα έβαλαν και οι Ιρανοί, πέρσες. Ναι. Δεν ξέρεις ποιος τα έβαλε, πάντως είναι προβοκάτσια. Αχα, κατάλαβα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, λέγεται, παρακαλώ. Δεχτείτε την καλησπέρα μου και τα συγχαρητήριά μου. Καλησπέρα. Εσύ και στους δυο. Ευχαριστώ. Είναι τόσο ωραίο να ακούς να μαθαίνεις, όσο γερνάς και πάλι θέλεις να μαθαίνεις. Ό,τι είπες, κύριε Παναγιώτη μου, στο στόμα σου και στο Θεού ταυτή, όλα αυτά που είπες και όλα αυτά που ικανοποιείς στον κόσμο και ακούγοντας να χαμογελάς σαν μικρό παιδί, είναι το πιο ωραίο πράγμα που σου δίνει αυτή η ζωή. Γιατί ο άλλος θέλει να μαθαίνει και εσύ ο Θεός η ζωή σε έμαθε να μαθαίνεις και να μου τα λες και σε εμάς και σε ευχαριστούμε και να είσαι πάντοτε καλά, γιατί τέτοιες εκπομπές όσο και να διαφωνούν οι άνθρωποι, γιατί υπάρχουν διάφορες γνώμες, ποτέ δεν μπορείς να ευχαριστήσεις κανέναν. Γι' αυτό αυτό που θα λες εσύ δεν θέλω εγώ να θυμώνουν, αλλά μονάχα αν δεν θέλουν να το δεχτούν που είναι και αυτή τη γνώμη τους, γιατί η γνώμη είναι διαφορετική. Χαίρομαι για αυτά που άκουσα και εύχομαι θα ακούσω, γιατί μου δίνεται χαρά και εσύ και ο Άγγελος, διότι είναι πραγματικά το... Η φωνή των Ελλήνων είναι ένα πράγμα που δίνει δύναμη, χαρά σε όλους εμάς που έχουμε εδώ στην πατρίδα μας και είμαστε
τυχεροί, γιατί οι αδερφοί Αγγελάτου έχουν δώσει τη ζωή τους για 30 και 40 χρόνια. Να είστε καλά, Άγγελε, και εσύ Παναγιώτη. Γεια σου, Ζάνο, και πάλι Χριστός Ανέστη. Γιατί είναι πάντα ευχαριστώ, αληθώς Ανέστη. Μη στεναχωριέσαι, Παναγιώτη, μα αυτά τα άκουσες και εσύ, τα είδες, τα έμαθες, και όπως στους στραβούς λέει ο μονόφθατος δηλαδή. Δεν θέλω να πω τη λέξη αυτή. Μ' αρέσουν, ικανοποιούμε κι εγώ με αυτά που ακούνε, γιατί είναι πράγματα που δεν τα έχω ξανακούσει. Και σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είσαι καλά. Μια χαρά. Ευχαριστημένος. 727-725-5555. Έχουμε μερικά λεπτά για να κλείσει την εκπομπή σήμερα. Έτσι θα ήθελα να υπενθυμίσω στους φίλους, έτσι πρόκειται να κλείσει η εκπομπή, άμεσα στο YouTube κάντε subscribe, να λαμβάνετε τα μηνύματά μας κατευθείαν όταν μπαίνουμε στον αέρα ζωντανά. Όπως φοβόσαστε το θάνατο, το μήνυμα του Χριστού είναι η Ανάσταση. Υπάρχουν παράλληλοι κόσμοι πριν τη δημιουργία του ανθρώπου. Υπάρχουν αληθινοί κόσμοι παράλληλοι. Ο Χριστός ήρθε να σας δείξει ότι δεν υπάρχει θάνατος. Υπάρχει όμως επιλογή συμπεριφοράς πραγμάτων εδώ που ζούμε, που ανάλογα θα βρεθούμε μετά εκεί. Μην φοβόσαστε, δεν είμαστε το σώμα. Το φοράμε το σώμα. Ο Χριστός ήρθε και με σώμα μετά την Ανάσταση στους μαθητές και δεν το πίστεψαν. Και τους είπε, δεν είμαι φάντασμα. Τα φαντάσματα δεν τρώνε. Τι έχετε για να φάμε? Και είχαν λέει ψάρι. Και έφαγαν ψάρι. Πόσο πιο αληθινό θέλετε το μήνυμα? Όταν ο Ξέρξης έστειλε παρατηρητές να δούνε το Λεωνίδα και τους 300 τι κάνουνε. Και αυτοί εκτενίζονται, λουζόντων και φτιάχναν τα μαλλιά τους. Περιποιούνται. Και πάνε και το λένε στον Πέρι, στον Ξέρξη. Και τρελάθηκε. Αυτή λέει, αφού μετά δεν θα ζουν, τι κάνουν εκτενείς? Λέει, ναι, εκτενίζονται. Ναι. Γιατί? Για να είναι όμορφοι, λέει, στον Άδη. Εάν λοιπόν εμείς οι Έλληνες γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε τα σώματα, παρά είμαστε τα αιώνια σώματα, τα ψυχικά που είναι πιο συμπαγή από αυτό, και είμαστε ζωντανοί και ζούμε, αυτό μας κάνει γενναίους. Γιατί ο γενναίος δεν φοβάται το θάνατο. Γιατί? Γιατί δεν πεθαίνει. Όμως τον τιμά ο τρόπος του θανάτου. Γι' αυτό και είπε ο Δημόφιλος στο Λεωνίδα, «Α, Λεωνίδα, θες να πάρεις μόνος σου τη δόξα? Θα μείνουμε κι εμείς οι θεσποιείς εδώ. Γιατί αν δεν πάρεις μόνος σου τη δόξα?» Ποια δόξα? Η δόξα είναι η άβρα, το φως. Και έμεινε μαζί τους. Κι όμως δεν μιλάει κανένας για το Δημόφιλο και τους 700 θεσποιείς. Και πεθάνανε μαζί για να φύγουν με τον τρόπο δοξασμένοι. Δοξασμένοι. Άρα μέσα στο αιώνιο και στο αθάνατο αυτό που μετράει είναι η αρετή του τρόπου της αποκοπής. Η θυσία να δοθείς για ένα ιδανικό. Γι' αυτό και το παλικάρι που έφυγε σήμερα δεν πέθανε. Γιατί εμείς οι Έλληνες που έχουμε μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο, γιατί η Ελλάδα είναι πνεύμα, δεν είναι φυλή. Γι' αυτό όσο και να μας σκοτώσουν δεν πεθαίνουμε ποτέ. Ωραία Παναγιώτη, θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα, να έχεις και πάλι Χριστός Ανέστη, καλό βραδάκι, καλά ξεκινώντας στην Ελλάδα. Χριστός Ανέστη ο Κύριος. Για τους φίλους και φίλες οι οποίες μας έπιασαν στην εκπομπή, ξενυχτείτε στην Ελλάδα. Η εκπομπή είναι ηχογραφημένη αυτομάτως στο Facebook και στο YouTube. Καλό βραδάκι, καλά ξημέρωμα τα Παναγιώτη. Γεια σου. Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Στράτου σήμερα στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε ότι το κουραζιέρα μας για τον χρόνο του 2019 είναι almost sold out. Δεν έχω πολλές καμπίνες. Προπαντώ για τα μπαλκόνια. Έχω εσωτερικές καμπίνες. Τα μπαλκόνια συνεχώς φεύγουν, γιατί έχουμε δώσει ένα καλό πακέτο με 300 δολάρια board, spending money και free drinking όλη τη βδομάδα. Εάν είναι κανένας από εσάς που τελευταία στιγμή θέλει να έρθει, πάρτε με τηλέφωνο, μια προκαταβολή δίνεται στο, πάρτε με τηλέφωνο τώρα σε 3-4 λεπτά στο 727-481-0812. Μην μείνετε και εσείς απ' έξω, όπως πολλοί εφέτος μείναν έξω από την κουραζιέρα, δεν μπορούσα να τους πάρω μαζί μου. Δεν ξέρω, όλος ο κόσμος θα πηγαίνει κουραζιέρας, βλέπετε. Λοιπόν, είναι καλή τιμή, γιατί όπου και αν πάτε, οι καλές μας τιμές είναι $799 το άτομο, plus taxes,
για μια εβδομάδα ή 8 μέρες θα περάσουμε καλά, θα έχουμε τραγουδιστεί από Ελλάδα και πάρα πολύ κόσμο. Είναι Νίκο το Καράβι. Το Καράβι είναι το celebrity με Έλληνα καπετάνιο και Έλληνες αξιωματούχους. Λοιπόν, πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο YouTube και be a member on the Facebook. Don't forget to subscribe on our channel on YouTube and be a member at the Facebook Greek Voice. Την αγάπη μας από την ιδιόλουστη και τη συμφωνία των Αγωγείων της Αμερικής. Γεια σας.